Δεν έχει τέλος το ράλι ανόδου των τιμών που μπορεί να φρέναρε για κάποια προϊόντα το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, ωστόσο για άλλα εξακολουθεί να έχει μια δραματική αύξηση. Αν και οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων το Μάιο υποχώρησαν ελαφρά, παραμένοντας ωστόσο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, το στάρι εξακολουθεί να καλπάζει στην ακρίβεια, καθώς ακόμη και το Μάιο αυξήθηκε κατά 5,6%. Αυτή τη στιγμή το αλεύρι και για ένα διάστημα περίπου 1 με 1,5 μήνα έχει σταθεροποιηθεί, δεν έχει πάρει αύξηση. Αν το στάρι ανέβει, επόμενο είναι ότι θα πάρει ξανά και το αλεύρι. Ελπίζομαι κάπου να μπει φρένο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι τα πάντα ακριβαίνουν. Δηλαδή η ενέργεια, τα καύσιμα τρέχουν ολοταχώς. Οπότε και μόνο από αυτή την πλευρά, επόμενο είναι ότι θα δούμε και άλλες αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα. Για κίνδυνο επισητιστικής κρίσης έκαναν λόγο οι επιστήμονες του χώρου, που επισήμαναν την ανάγκη σχεδιασμού επί μιας τέτοιας λογικής που θα ενισχύσει την αυτάρκεια των περιοχών σε αγαθά, χωρίς ωστόσο αυτό να μπορεί, όπως είπαν, να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Μιλάμε και ακούτε γύρω-γύρω και συζητιέται για επισητιστική κρίση. Αυτό δεν λέγεται ούτε για εκπροβισμό, ούτε για να συζητούμε. Αυτό είναι πρώτο μπυλόν και φυσικά βλέπετε τα πρώτα βήματα, ακούμε το θόρυβο. Γιατί όταν έχουμε μια αύξηση τρομακτική των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας και των λιπασμάτων εξαιτίας των διαδικασιών που γνωρίζουμε, μα η φυτική παραγωγή και κατά συνέπεια και η ζωική τι κάνουνε. Προσπαθούν να πολλαπλασιάσουν το μηδέν με τον ήλιο και το έδαφος, αλλά οπωσδήποτε για να υπάρξει παραγωγή πρέπει να υπάρξει η καλλιέργεια, πρέπει θέλει σπόρους και ασφαλώς θέλει φαγητό. Θέλει λίπανση το φυτό και θέλει ζωοτροφές το ζώο για να βγάλει το κρέας και το γάλα. Το ράλι ανόδου της τιμής στο στάρι, εξηγούν οι επαγγελματίες αρτοποιοί, δύναται να επηρεάσει άμεσα το επόμενο διάστημα και τις τιμές στο ψωμί που αυξήθηκαν ήδη μία φορά πριν από 2 μήνες. Εμείς βάλαμε μία αύξηση στην ουσία πριν από περίπου 2 μήνες. Εμείς, γενικά ο κλάδος, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Και ήταν της τάξης του 10 με 20%, δεν ήταν παραπάνω. Και έχουμε απορροφήσει τεράστιες αυξήσεις. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί άλλο αρτοποιός να αντέξει το κόστος, δηλαδή αυτό το έξτρα. Αναγκαστικά, δηλαδή, εάν συνεχίσουν οι πρώτες ύλες να ανεβαίνουν, θα ανέβει ξανά και το ψωμί. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε για τις εξελίξεις και να αρχίσουμε σαν κοινωνία να προβληματιζόμαστε πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες και πώς θα ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα υπέροχα κόστη που συνεπάγεται η επιφόρτιση με κόστη που κατά την προσωπική μου άποψη δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν. Ο πρόεδρος των αρτοπιών του Ηρακλείου επισήμανε τον κίνδυνο για τους καταναλωτές, εξηγώντας ότι παρά το γεγονός πως επιχειρούν οι ίδιοι να απορροφήσουν τα κόστη, πλέον με αυτή την ανηφόρα των τιμών η κατάσταση έχει βγει εκτός ελέγχου. Ο κόσμος καταλαβαίνει, τα βιώνει καθημερινά σε όλο το φάσμα της αγοράς. Το θέμα είναι ότι τελικά την πληρώνει ο καταναλωτής. Και εμείς δηλαδή οι καταναλωτές, και οι καταναλωτές, οι πελάτες οι δικοί μας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια αλυσίδα που πάει και δυστυχώς δεν ξέρω γιατί δεν μπορεί κανείς να τη σταματήσει.